Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, στις μέρες που ζούμε, όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι οι άνθρωποι, είμαστε στη φάση που πρέπει να γνωρίζουμε για τους εμβολιασμούς, για τον COVID, για την πανδημία. Εμείς ως αναπηρικό πρωτοβάθμιο, αναπηρικό κίνημα, το Σωματείο Αμαία Νομού Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Νομού Δράμας, και η Ομοσπονδία μας και η Συνομοσπονδία μας έχουμε κοινή γραμμή, κοινές οδηγίες, ώσπου λέμε στα άτομα με αναπηρία, βαριές αναπηρίες, να μην βιάζονται. Πριν ημερών, πριν δύο μέρες, είχα επικοινωνία με την Αθήνα, με την Εθνική Σύνοδο Άτομα με Αναπηρία Ελλάδος στην ΕΣΑΜΕΑ, όπου μέσα στο Μάρτιο θα περιμένουμε να βγει το εμβόλιο του Johnson & Johnson, που είναι μία δόση, και τα άτομα με βαριές αναπηρίες και προβάτως τα άτομα που είναι κατάκητες στα σπίτια τους θα έχουν να κάνουν με μία δόση. Δεν θα ταλαιπωρούνται στα κέντρα εμβολιασμού να μετακινούνται και θα είναι πιο ανώδυνο για αυτούς και για όλους μας, που θα είναι μία δόση, αντέχει σε ψηλές θερμοκρασίες το εμβόλιο αυτό, και γι' αυτό μας έχουν ενημερώσει εντελώς πληροφοριακά. Θα έχουμε επίσημη ενημέρωση αρχές Μαρτίου, ώστε το εμβόλιο αυτό θα είναι καλύτερο για εμάς, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.